Ένας μεγάλος αριθμός νέων έχει άποψη για τα καθημερινά προβλήματα. Στο Δήμο Θερμαϊκό που βρεθήκαμε, θέσαμε μερικά ερωτήματα, όπως αν γνωρίζουν τον Δήμαρχο της περιοχής τους και τι θα ήθελαν από αυτόν. Θα ήθελα να μου πεις αν γνωρίζεις τον Δήμαρχο της περιοχής σου. Ναι, είναι ο κύριος Γιάννης Μαυρομάτης. Δήμαρχο της περιοχής σου τον γνωρίζεις? Φατσικά ναι, ονοματικά όχι. Ξέρεις τον Δήμαρχο της περιοχής σου? Δεν το γνωρίζω εγώ. Βάλει ένα σχολικό για το πρώτο το λύκειο. Ένα πούλμαν. Για να παίρνει τα παιδιά. Αυτό. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες χρειάζεται να πάτε στο σχολείο ποιες είναι? Είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες. Με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ είναι και μακριά. Γνωρίζω. Εφόσον το συναντήσεις στο δρόμο, τι θα του ζητούσεις? Να φτιάξει πράγματα στην Περαιά για την νεολαία πιο πολύ. Να καλυτερέψει τα πάρκα για να μπορούν να παίζουν μικρά παιδάκια. Μαυρομάτης. Λοιπόν, θα τον αναγνώριζες βλέποντας στο δρόμο? Ναι, θα τον αναγνώριζα. Τι θα του ζητούσες για την περιοχή σου? Να τελειώσει επιτέλους και το σχολείο που είναι κοντά στην περιοχή μου, εκεί που μένω, στην Πινδάρου. Και να φτιάξει κανένα δρόμο. Επειδή όταν βρέχει, έχει πολλά νερά σε διάφορα στενάκια της περιοχής. Αλλά αν ήταν να του ζητήσω κάτι, θα ήταν να φτιάξουμε τα θέματα με τις αποχετεύσεις, γιατί δεν γίνεται να πλημμυρίζουν οι δρόμοι καθημερινά. Και αυτό που είπε και το παιδί με την ηλεκτροδότηση. Αρκετά από τα νέα παιδιά περιμένουν να δουν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Να υπήρχε λίγο περισσότερη καθαριότητα με τα απορρίμματα. Δηλαδή να ήταν πιο συχνές οι καθαριότητες. Θα του ζητούσα να φτιάξει λίγο τους δρόμους, γιατί είναι πολύ άσχημοι. Και να μαζεύει τα σκουπίδια πιο συχνά, γιατί αυτό το πράγμα με τα σκουπίδια ασχημαίνει πολύ τον τόπο μας. Το θέμα με την ηλεκτροδότηση τώρα εδώ στην Περαιά που έχει πολλές διακοπές και τους δρόμους. Και οι νέοι λοιπόν θέτουν τα δικά τους κριτήρια για την επιλογή του προσώπου που θα ψήφιζαν. Αποφασίσει ακόμα, θα σκεφτώ βέβαια. Θα δείξει. Είναι αυτός που πιστεύεις θα καλύψει περισσότερο τα δικά σου στάνταρ? Δεν ξέρω ακόμα. Ανάλογα, άμα ακούσω κάποια ομιλία του και ανάλογα τι θα πει, ότι θα είναι διατεθειμένος να κάνει για την περιοχή και αν μου αρέσουν αυτά που θα ακούσω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, είναι αλήθεια, αλλά άμα δω κάτι το οποίο μου αρέσει, όπως διάφορα έργα που πρόκειται να γίνουν, μπορεί να ψηφίσω και ανάλογα. Αλλιώς δεν ξέρω. Πολύ θα ακούσω τον πατέρα μου, γιατί είναι και αυτός μέσα σε αυτά. Είχε κατέβει με τη συμπολιτεία και το άλλο το κόμμα που ήταν και θα δείξει. Στα στέκια του συνέοι περνούν ευχάριστες και ανέμελες στιγμές. Αφού γραζόμενοι όμως σε ανησυχίες τους, διαπιστώσαμε ότι έχουν και άποψη και φωνή.